Κάτι αν μπορείς να επαναλάβεις, είναι εύκολο. Λέω, είδαμε αντιπροσωπεία που επέδωσε ψήφισμα και στο Προεδρικό. Αντιλαμβάνομαι όμως το μεγάλο μέρος της πορείας των διαμαρτυρωμένων είναι έξω από το σπίτι της Ευρώπης μέχρι αυτή την ώρα. Κοίταξε, η πραγματικότητα είναι ότι οι εκπρόσωποι των αγροτών πήγαν στο Προεδρικό. Ναι. Άρα είχαμε και εμείς την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με απλούς αγρότες. Αν έχουμε 2-3 λεπτά, και να σου γνωρίσω τον κύριο Ανδρέα, τον οποίο όταν κάτσαμε έτσι να ξεκουραστούμε λίγο, είδα πρώτα τα χέρια του και κοίταξε τη διαφορά στα χέρια τα δικά του, κύριο Ανδρέα, με τα δικά μου. Αυτό είναι το χέρι του κομπιούτερ που βλέπεις στα δεξιά. Ναι. Στα αριστερά είναι το χέρι της αγροτιάς. Ναι. Πόσα χρόνια, κύριε Ανδρέα μου? Έχει 45 χρόνια να πούμε γεώργος. Και ασχολούμαι με την. Αν έρθει ένας νέος σήμερα και πίσω θέλω να γίνω γεώργος, τι εννοώ? Θα τον αποτρέψω, γιατί με τα σημερινά δεδομένα τα κόστα που πιάνει στα ύψη και την παραγωγή που παράγουμε λόγω του ότι μαστιζόμαστε και συχνά από ανοβρίες, θα μπορούσε να βγάλει τον οποίο να επιβιώσει. Έτυχε στα τελευταία χρόνια να κλείσει μια χρονιά και να πεις είμαι που κάτω φέτος? Βεβαίως, την περσινή. Και ήμουν σε απερπιστική κατάσταση, γιατί δεν παράξαμε σαν ρούλι καθόλου. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσω να πιάσω εισόδημα, να γυρεύω στήριξη για να ξανασπείρω, να μένω στο επάγγελμα και να μην βρίσκω κανένα να με στηρίξει. Τράπεζες, εργατικές πρινιστερίες μας δεν υπάρχουν. Κράτος δυστυχώς δεν υπάρχει. Είναι και τα επιτόκια ένα ζήτημα δηλαδή. Και τα επιτόκια δηλαδή μας δίνουν στην ηλικία που είμαι σήμερα να μου κάνει μια τράπεζα δάνειων για να μπορέσω να ξανασπείρω και όταν πάρω εισόδημα να τις τα επιστρέψω. Άρα δεν βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες, αλλά δεν βοηθήσουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τους πολέμους και τα λοιπά, δεν βοηθήσει τίποτα. Ένας αγρότης στην Κύπρο τότε τι κάνει? Δεν επιβιώνει, γιατί με τον πόλεμο της Ουκρανίας ήβραν την ευκαιρία, εγώ λέω ότι ήβραν την ευκαιρία. Τα λιπάσματα από 50 σεν έβαλαν μας τα 1 ευρώ το κιλό. Το σπορό το ίδιο, τα πετρολά το ίδιο στα ύψη λόγω του πολέμου. Καμία στήριξη και πέρσι που εθερήσαμε τους γεωργούς, τους σιδηροπαραγωγούς, πιάσαν τα σιδερά στην μεσή τιμή. Άλλο πόσα χρόνια θεωρείς ότι αντέχεις, και κλείσουμε με τούτο, άλλο πόσα χρόνια θεωρείς ότι αντέχεις, όχι γιατί βλέπω ότι είσαι παλικάρι, αλλά άλλο πόσα χρόνια αντέχεις με την κατάσταση? Να σας πω κάτι γιατί συνεχίζω. Δυστυχώς έβαλα τους τρεις προηγούμενους πρόεδρους που ήμουν πρόεδρος του σιδηροπαραγωγούς για την αγροτική σύνταξη. Παίρνω 500 ευρώ και κόφουμε και τα 12% το πέναρτι για τα 63. Λόγω του ότι δεν επιβιώνω και επειδή θέλω να ζήσω αξιοπρεπής όπως ο κάθε αγρότης, αναγκάζομαι μέχρι το πόη μου να με ατοκουνώ, να σπέρνω, ίσως παίρνω και που το γεωργίαν κάτι για να ζήσω αξιοπρεπώς. Σε όντως ζήτημα έβαλα το σε τρεις προηγούμενους πρόεδρους να βρουν μια λύση. Σήμερα είπα σε όλους τους βουλευτές πάντα να βρουν μια λύση. Επιτέλους κάποιος πρέπει να δει το ζήτημα. Είπες και κλείνω με αυτό. Ο κύριος Ανδρέας Κάδια είπε την ωραία λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η λέξη αξιοπρέπεια. Και θα κλείσω με αυτό. Και ο κύριος Ανδρέας τώρα προφανώς είναι μετά τα 63 του και δεν μπορεί να πάρει τη σύνταξη γιατί θα είναι μειωμένη. Ο κύριος Ανδρέας, που είδαμε και τα χέρια του και είδαμε πόσο πονεί τη γη, αλλά ο βουλευτής, ο υπουργός κλπ. Από τα 60 του, τη συνταξούλα του. Έτσι, στο γραφείο του. Ακριβώς. Λοιπόν. Και περισσότεροι είναι εδώ. Και είναι εκεί, τι να κάνουν. Ναι, έχουμε και εκλογές. Σε ευχαριστώ πολύ.